Ναι, σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Από τη μεριά μας θέλαμε να πάρουμε μία νίκη, ανεξάρτητα τον αντίπαλο. Θέλουμε νίκες για να μπορέσουμε στο τέλος να καταφέρουμε να πάμε εκεί που αξίζουμε. Για το παιχνίδι τι να πω. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχουν πάει στράφη και οι τακτικές, έχουν πάει στράφη όλα. Ειδικότερα μετά από τον 60, όταν χρειάζεται να παίξεις με 9 παίχτες σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού, ακόμα και με 8, τι σχολείο να κάνουμε. Το μόνο που έχω να πω, πολλά μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου. Συγχαρητήρια στα παιδιά, έδειξαν μεγάλο ψυχισμό. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Μπορεί να μην κερδίσαμε πάλι σήμερα, αλλά θεωρώ ότι όλη η σημερινή διαδικασία την ομάδα μας την κάνει πιο δυνατή. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι φτιάχνουμε μέταλλο και νοοτροπία νικητή, διότι είμαστε μια καινούργια ομάδα και έχουμε όλα τα φόντα στο τέλος της χρονιάς, γιατί πρόκειται για μαραθώνιο. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε αγωνιστική. Στο τέλος της χρονιάς θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Πολλά μπράβο και πάλι στους ποδοσφαιριστές. Ακολουθεί η κόντ ντέρμπι με τον Πόλο την επόμενη ομιλία, δύο σχολιών για το ντέρμπι. Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Στο συγκεκριμένο είναι το τελευταίο, πριν τις γιορτές. Θέλουμε να κάνουμε την πρώτη νίκη στην έδρα μας. Και αν δείξουμε τον ίδιο ψυχισμό με σήμερα, θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Το γεγονός 6 αγωνιστικές χωρίς ήττα. Είναι σίγουρα, όπως έχετε πει, κάτι που σας δείχνει χαρακτήρα στην ομάδα, αλλά λίγη νίκη. Έτσι. Πρόκειται για πρωτάθλημα έδρας. Εκτός έδρας, νίκες στο φετινό πρωτάθλημα είναι ελάχιστες. Η ομάδα μας αυτή τη στιγμή έχει δώσει 2 παιχνίδια εντός έδρας και 4 εκτός. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Η ομάδα φτιάχνει μέταλλο και νοοτροπία νικητή. Και είμαστε σίγουροι ότι στην πορεία θα έρθουν και οι νίκες που θέλουμε.